Για σας ότι σας ακόμα βίντεο του Marat Bell και σήμερα θα δοκιμάσουμε το Stand and Deep. Συγγνώμη που άρχισε λίγο πιο νωρίς, αλλά προσπαθούσα να κάνω ένα άλλο βίντεο που ήταν action ωραίο, αλλά κάτι έγινε και πρέπει να το ξανακάνω. Χάσατε λίγο, αλλά είναι ωραίο. Κοιτάξτε, σας πω ένα πράγμα. Είναι μοναχικό και δεν νομίζω γίνεται να παίξεις με άλλους εκτός από εσένα ή αν έχεις φανταστικούς φίλους. Προσπαθώ αυτή τη στιγμή να γίνω legit game, υποστηρίξτε με γι' αυτό. Γιατί εγώ θέλω να κάνω αστεία. Ή διάφορα τέτοια, καταλάβετε νομίζω. Δεν θέλω να το μιμηθώ, αλλά εντάξει, έχει και αυτός να πούμε 200.000, 70 κάτι. 72, 70 κάτι, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, το έχουν και άλλοι YouTubers από το παιχνίδι, όπως Αντώνη, Ζήσεις. Δεν ξέρω αν το έχουν κάνει άλλοι, αλλά αυτοί το έχουν κάνει μέχρι στιγμής. Υπάρχει και η πιθανότητα να το έχουν κάνει και ο legit game, αλλά δεν νομίζω. Το back, το τέτοιο είναι full. Α, έχω τώρα έστω πολλά ξύλα. Λοιπόν, έκανα το tutorial, όχι. Το μόνο κακό με αυτό το παιχνίδι ότι δεν γίνεται να είσαι με φίλους. Γιατί αν ήμουν με φίλους θα το έπαιζα όλη την ώρα. Πραγματικά είναι καλό, αλλά παλιά είχε μια ωραία μουσική να σκέφτομαι στην παραλία. Δηλαδή άξονα σαν ελληνικό νησί, υποθέτω. Πότε κάτω σπίτι. Δεν θέλω να κοιμηθώ εδώ, τουλάχιστον πούμε ότι εντάξει. Αλλά έτσι όπως είναι το τέτοιο, θα κοιτάξεις τη ζούγκλα που είναι ωραίο, αλλά μην πούμε ότι θα είσαι και πιο εντάξει, γιατί εντάξει, να κοιμηθούμε κάτω στο στην έρημο, δεν είναι κανένα έρημος, αλλά στην άμμο, τώρα έστω τα φύλλα θα κάνουν κάτι σαν στρωματάκι. Κάτι δηλαδή, εκτός αν υπάρχει καμία... Τέτοια, ξέρετε, από αυτές τις ενοχλητικές. Τις, πώς τις λένε. Όχι, μην μου πείτε τώρα, μέλισσες. Όχι, καθιστήστο. Μου λέει τι μπορώ να φτιάξω. Δεν το ήξερα αυτό. Αν και το παίζω πολύ και το παιχνίδι. Θα χρειαστούμε τώρα. Ένα. Ξύλο. Εντάξει, σας το λέω, δεν είναι άσχημο παιχνίδι. Λίγο τρομακτικό όρος, όρος, αλλά παλιά έχει μια καλοκαιρινή, αν δείτε τα βίντεο του Αντώνη, ήταν πολύ ωραίο. Η μουσική ειδικά, λες και στο σπάλια. Αν... Τι στο, πάει. Προβλήματα. Τότε μπορώ να την κάνω αυτή. Και δεν μπορώ να φτιάξω και τίποτα. Μιας και... Είπα να κοιτάξουμε λίγο τι έχουμε. Επίσης... Α, εδώ είναι για πιάνεις ψάρια και αυτά υποθέτω. Αυτό δεν γνωρίζω τι είναι. Εδώ είναι για να φτιάχνεις μπουκάλια. Story mode, φυσικά και θέλει story mode ή κάτι τέτοιο. Εδώ για κήπο. Εδώ θα είμαστε ελικόπτερο αν θέλουμε. Υπάρχουν διάφορα buildings. Εδώ θα είναι λες και βρισκόμαστε στον αέρα. Δεν μπορώ να ανάψω τη φωτιά. Τέλος πάντων. Πρώτα πάνω κάνουμε save. Και απλά sleep. Το παιχνίδι έγινε. Έγινε save. Τώρα δεν γνωρίζω αυτή την κορσία. Εντάξει, το αυτό είναι πολύ τρομακτικό. Θα μείνω εδώ. Θα κοιτάζω κάτι. Είναι πολύ τρομακτικό. Αυτή τη μουσική είναι βιολί, ξέρω από αυτά και δεν είναι και δύσκολο το καταλάβω.
Αλλά είναι και επίσης, είναι πολύ τρομακτική. Ίσως δεν θα βρεις καμία ελπίδα, δεν θα επιζήσεις, θα πεθάνεις ή κάτι τέτοιο. Πείσαι να ρωτιέμαι, έπεσε κανείς από αυτό το ναυάγιο? Γιατί αν έπεσε, αυτός παίζει να ήταν που με σκότσε στο προηγούμενο παιχνίδι, γιατί το έπαιζε αυτό και παλιά, όχι πριν από πολύ καιρό, 6 μήνες περίπου, το έχω χωράσει νομίζω. Και επίσης, και με σκότσε για μια στιγμή ενώ ήμουν έτοιμος να φύγω, για κάποιο λόγο άρχισε να πεθαίνω. Αν ρωτήσεις το λόγο, δεν έχω την παμικρή ιδέα. Έτσι πέθανε. Σιγά σιγά. Η πείνα μου ήταν εντάξει σχετικά φυσικά. Και πέθανε πάνω από αυτά. Εντάξει. Είδε κάτι? Δεν ξέρω αν το είδατε κι εσείς. Έχω κατατρομάξει αυτή τη στιγμή. Είναι ρε σκύμι φάντασμα. Λες ίσως το φάντασμα του ανθρώπου που ήταν εκεί να στήχωσε τη σκιά μου. Φυσικά και κάνω πλάκα, αλλά... Οπότε... Options, εντάξει, options. Δεν τα έχω αυτή τη μουσική. Πού είναι αυτή η μουσική, γιατί κόψω. Πού είσαι να πούμε. Γιατί δεν μικραίνει? Δεν την αντέχω αυτή τη μουσική. Με κάνει λες και είμαι έτοιμος να τα κακαρώσω. Επιτέλους! Πολύ καλύτερα τώρα! Και όχι πριν που τα λες και βρισκόμαστε σε ταινία thriller. Πολύ τρομακτικό ήταν. Τα λες και ήμουν έτοιμος να τα κακαρώσω. Ή ήταν κάποιος εγγυής μου. Όχι πως την πραγματικότητα είναι. Κάποιος μπορεί, είπες μου ότι θα τα κακαρώσει. Δυστυχώς θα μπορούσα να πεις ότι είναι κατά κάποιο τρόπο λίγο αλήθεια. Ναι, ναι, θα σας πω την ιστορία. Η γιά μου δεν θα σας πω που μένει, κάπου στην Ελλάδα ή ίσως και σε κάποια άλλη χώρα. Είχε σπάσει πριν από 2 μέρες στο γη της. Λοιπόν, αυτό δεν ήταν κακό, αλλά μετά να μπορέσετε προβλήματα. Μετά έπεθε κορονοϊό και πνευμονία βρίσκα. Η πνευμονία δημιουργήθηκε από το κορονοϊό. Και μετά από πώς και αυτός κορονοϊό. Και δεν έχω ξεχάσει ποτέ από μου συγγενή μου. Θεωρώ ότι είμαι πολύ τυχαίος γι' αυτό και δεν θέλω να το κάνω. Καλά, έχω χάσει φυσικά στη ζωή μου. Αλλά όχι και τόσο κοντινούς. Δηλαδή αυτός που είχα γνωρίσει σε εισαγωγικά και έχουν πεθάνει είναι μόνο μη φώτους είδα. Και ήταν και μεγάλη σε ηλικία. Τόσες μιλώ γενικά. Και αυτό μπορεί να ισχύει και για εσάς. Και είστε πολιτικοί κατά τη γνώμη μου. Και είστε θέλει να πεθάνουν οι συγγενείς του που τους αγαπάει. Αυτό εκεί θέλει να μείνει κάτω, όχι. Είπα και εγώ θέλει να μείνει κάτω. Για ποιο λόγο.
θα σαπίσει και θα γίνει λίπασμα στο τέλος. Που αυτό δεν είναι και τόσο κακό, αν είσαι, ξέρεις, από αυτούς τους τύπους που αλυσοδέονται στα τέτοια, σε δέντρα. Επειδή αγαπάει τη φύση, που αυτό δεν είναι κακό. Τι ωραία. Θα φτιάξω τώρα αυτό το μαχαιράκι, ο οποίος επίσης πήρα 2x2. Θα μπορούσα να φτιάξω αυτό το τσεκουράκι. Αυτό θα πρέπει να το κρυπτιδώσω κάποια στιγμή. Γιατί θα μπορώ να ψεύσω. Με αυτό δεν γνωρίζω ακριβώς τι κάνεις. Και δεν γνωρίζω αν πρέπει, αν θέλω να το κάνω. Ξέρεις κάτι. Δεν με πειράζει το. Ω. Σοβαρά. Σε βλέπω αυτή τη στιγμή που κλικάρεις και λες τι στο καλό. Αυτό εδώ μοιάζει λίγο με σφυρί Τζόκερ. Όχι, δεν θυμάμαι ποιος έχει σφυρί. Και με αυτό εδώ τι κάνεις. Μην μου πεις ότι πέταξε τα λεφτά μου. Α, όχι. Δεν πέταξε εσύ και τα λεφτά μου, πριν αυτό κάνει build. Δεν νομίζω ότι θέλω να φτιάξω κάποια βάση. Δεν έχω νερό έτσι. Δεν μπορώ να πιω νερό. Μετανιώνω αυτή τη στιγμή που το έκανα. Αυτό το πράγμα. Πού πήγε το game είναι εναντίον μου, είναι ξεκάθαρο. Πιθανότητα το game και το armor count έχουν συνεργαστεί για να με κάνουν να σταματήσω πέσω. Δεν γνωρίζετε με το Μάριο Αντώνη, Ιερός Μάραν Gaming. Γιατί ακόμα λέω Μάραν Τεμπέλ. Χριστός. Α, εδώ τι είχα... Σοβαρά. Α, δεν γίνεται ακόμα. Αν είχα και δύο αλόες θα μπορούσα να κάνω τέλειο κοκτέιλ. Εντάξει, είμαστε και ένα παγίο, αλλά να είμαστε κάπου άνθρωποι. Παίζει να είμαστε πλούσιοι. Πέσαμε με ιδιωτικό τζετ. Ναι, δεν το είδατε εσείς, λυπάμαι και λυπάμαι πολύ. Αλλά τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Για μένα βέβαια φυσικά πειράζει. Γιατί, εντάξει, τώρα θα το κάνεις αυτό και μην καταλαβαίνει ο άλλος τι γίνεται. Δεν είναι και... Για όνομα του inventory μου. Είμαι σχεδόν full. Τι να το αφήσω. Τι να αφήσω, όλα είναι χρήσιμα. Όλα εκτός από εσάς. Που μόνο βάρη είστε. Αν είχε σακίδι το έδω αυτός, σκίστηκε σίγουρα. Που δεν μπορώ να δω κάπως είμαι βασικά είδα. Πως ήμουνα όταν δημιουργούσα, δεν δημιουργούσα το χαρακτήρα, αλλά μου έλεγε για τέτοια όψιος. Αυτή τη στιγμή νιώθω άσχημα που το κόψα το βίντεο, γιατί ήταν πολύ καλή η αρχή. Αλλά επίσης δεν μετανιώνω, γιατί πέσει εκείνα ήταν που είχα για μια στιγμή καρός, γιατί δεν είναι και το πιο... Αυτή η μουσική μου είχε και το βράδυ, μου είχε κάνει λες και ήμουν έτοιμος να πάω στο παράδεισο. Και είναι πολύ φουλ τρομακτικό. Δεν το συστήνω αυτό για παιδιά κάτω των 6 ετών. Πάνω των 6 αν δεν φοβάστε εύκολα λογικά ναι. Σοβαρά. Πάει το ένα, δεν πειράζει όμως. Είμαστε τεχνικά πρόσθε σε αυτό το νησί. Και αυτή τη στιγμή είμαι πραγματικά θυμωμένος. Γιατί όντως πραγματικά είναι πολύ τρομακτικό αυτό.
Να πετάξω καρέτα την... Να πετάξω αυτό. Δεν ξέρω τι αυτό. Όχι. Εντάξει, σταματάω το βίντεο. Αντίο, θα μπορείτε να το πούμε σε επόμενο βίντεο ή σε επόμενο τέτοιο επεισοδιάκι. Αντίο.